Επισλέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε δύο νέου. Ε ανθρώπου οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ενεργοί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γνωρίζουν τα δεδομένα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και έχουν εντελώ διαφορετικέ απόψει και αυτό ακριβώ είναι που θέλουμε να έχουμε δύο εντελώ διαφορετικέ απόψει. Έχουμε τον πρόεδρο τη ΟΝΕΔ, τον Ορφαία Γεωργίου. Καλησπέρα και Γεωργίου. Καλησπέρα πολύ που Καλησπέρα και και τον γραμματέα τη ΚΝΕΔ, τον κύριο Θοδωρή Κοτσαντή. Καλησπέρα και κύριο Κοτσαντή. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα. Καλησπέρα και στου δύο. Λοιπόν, εγώ θέλω με απλά λόγια, κύριε Γεωργίου, να μου πείτε για ποιο λόγο ένα γονέα που σα βλέπει, ένα φοιτητή να είναι υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων. Τι έχει να κερδίσει ειδικότερα αν το παιδί αυτό είναι ήδη σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με δεδομένο ότι αυτή η συζήτηση έχει μέσα σε μία παράμετρο ε, μία μεγάλη παρένθεση που λέει ότι υποβαθμίζεται το δημόσιο πανεπιστήμιο μετά μη κρατικά. Εγώ θα σας πω κάτι κύριε Πέρι, ότι την Παρασκευή ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο όπου ε, το 70 και πλέον 100% των διατάξεων ταφορά αφορά το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Επομένω και αυτό απαντά στην ερώτησή σα. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ενισχύει στην πράξη το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο από μια κυβέρνηση η οποία από το 2019 και εξή έχει ενισχύσει το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την τακτική χρηματοδότηση των προπολογισμών κάθε έτου και κυρίω και νομίζω αυτό είναι σίγουρα κάτι που θα διαφωνήσουμε με τον κύριο Κοτσαντή. Δεν σα φέραμε εδώ για να συμφωνήσετε. Εντάξει. θα μου το χαλάσετε. Κοιτάξτε τώρα. να δείτε. Σαν νέοι άνθρωποι, θα έπρεπε στα βασικά να συμφωνούμε. και Ειδικά σε θέματα που πάνε Α, την αυτά ανώτατη εκπαίδευση. Κάποια βήματα παρακάτω Και σταματάνε το να είναι στο, να πει. στο να επίπεδο τη ανώτατη εκπαίδευση. Ένα λεπτό να, να ολοκληρώσω. Ναι. Και στο επίπεδο τη ανώτατη εκπαίδευση να σταματήσει η Ελλάδα να είναι παγκόσμια εξαίρεση στο χάρτη. Γιατί το ζήτημα τη ίδρυση, μάλλον τη ε, μετεγκατάσταση ε, παραρτημάτων ξένων πανεπιστημιακών mm. ιδρυμάτων στη χώρα μα, αποτελεί παγκόσμια εξαίρεση για την Ελλάδα. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και μετά από την περσινή, αν δεν κάνω λάθο, ανακοίνωση και του ίδιου του Προέδρου και Πρωθυπουργού, του κυριάκου Μητσοτάκη, ε, μέτρα όπω είναι η ανέγερση πέντε σύγχρονων φοιτητικών αιστιών, όπου θα φιλοξενούν πάνω από 10.000 10 ε, Έλληνε φοιτητέ. Επομένω, στην πράξη ενισχύεται το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και πάβει η Ελλάδα να είναι παγκόσμια εξαίρεση σε έναν κανόνα ο οποίος υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και τι λέει αυτός ο κανόνας, το να μπορεί ένας γονιός ή ένας φοιτητής να έχει την ευκαιρία ή τη δημοκρατική επιλογή καλύτερα, να μην φεύγει στη Βουλγαρία, στην Κύπρο ή σε άλλε χώρε τη Ευρώπη ή του κόσμου για να σπουδάσει κάτι το οποίο θέλει σε μη κρατικό πανεπιστήμιο και να μπορεί να το κάνει στον Ελλάδα. Το ερώτημα <πόρα. στονίκρα> τη Ελένη <στονίκρα> για να πάμε στην <στονίκρα> στον κύριο Κωνσταντή. Με τι βαθμό μπήκατε στη νομική, Με 18.536 μόρια. Το ότι θα μπαίνει κάποιο με 8.000 σε αυτά τα πανεπιστήμια δεν σα ενοχλεί. Καταρχά, θα Υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγή ω κριτήριο από την Εθνική Αρχή Ανώτατη. Σα λέω όμω ότι με αλλά βάση πέρα από αυτό, τα στοιχεία που έχουν βγει θα μπαίνει με 8.000. Θα, θα, θα σα πω δύο παραδείγματα. Δεν σα ενοχλεί εσά αυτό πω, το πράγμα. Θα, θα σα πω δύο παραδείγματα. Κάνατε τόση ε, προσπάθεια κατα... για να γίνετε δικηγόρο. Ναι, και, 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 την... και, και, τα και, παι... και τα παιδιά που πάνε στην Κύπρο παίρνουν αντίστοιχα μια πολύ σωστή εκπαίδευση και γίνονται με πολύ κόπο και αυτοί οι δικηγόροι. Και παίρνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Προφανώ. Και έρχονται και άρα, δίνουν άρα, το δεκατσάστο. Άρα, άρα άρα... πάνε κα... χωρί κα... τι πανελλαδικέ εξετάσει. Υπάρχουν άλλα πάνε, κριτήρια. Όπω θα υπάρχουν αντίστοιχα αυστηρά κριτήρια. Πάνε γιατί. Όπω θα υπάρχουν αντίστοιχα για να πάνε σε ένα πανεπιστήμιο πέρα από την Ελλάδη στη βάση αγωγή, θα υπάρχουν και πολύ αυστηρά κριτήρια για να μπει σε αυτό το πανεπιστήμιο. Τα οποία θα ελέγχονται, θα ελέγχονται από την πολιτική. Ποια είναι τα αυστηρά, αφού σα λέω ότι οχτώ θα μπαίνει στην νομική. Αυτό είναι ένα κριτήριο το πώ θα να στην πανελλαδική εξετάσει. Αλλά εγώ θα σα πω κάτι. Αυτό το νομοσχέδιο κάνει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μα υπάρχει. Υπάρχει. Πλέον θα υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο δεν θα επιτρέπει να ανοίγουν τύπου κολέγια στην Ελλάδα, τα οποία όντω σε πολλέ περιπτώσει ε, δίνουν πτυχία τα οποία δεν έχουν ε, την ε, απαραίτητη αξία, ε, και στη συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, να ακούσουμε τον κύριο Κοτσαντή. Εγώ θέλω να ρωτήσω από την δική σα πλευρά, επειδή τώρα μην γελιόμαστε, αυτέ είναι οι δύο παρατάξει τα πανεπιστήμια, η ΔΑΠ και η Πασπουδαστική Κίνηση, που ορίζουν τι εξελίξει, η μία υπέρ του και η άλλη κατά. Θα ήθελα να μα πείτε. Ε, με δεδομένο ότι η πασποδαστική πρωτοστατεί και στο ζήτημα των κινητοποιήσεων και στι ε, καταλήψει που παίρνουν αποφάσει οι φοιτητέ, να μα πείτε, κύριε Κοτσαντή, πώ απαντάτε σε αυτό το μόνο που ακούω, δεν μπαίνω τα υπόλοιπα επιχειρήματα του κυρίου Γεωργίου, στο, ότι η Ελλάδα είναι παγκόσμια εξαίρεση. Άρα, με λίγα λόγια, ότι πρέπει και εδώ να έρθουν μη κρατικά πανεπιστήμια. Γιατί, αν υιοθετήσω αυτό που λέει ο κύριο Γεωργίου, εσεί υπερασπίζεστε το να παραμείνει η χώρα μα παγκόσμια εξαίρεση. Καταρχήν αυτό δείχνει ένδεια επιχειρημάτων από τη μεριά Εντάξει, είπε κι άλλα. Εγώ σα το ρωτώ με βάση αυτό. Ναι, πάντω δείχνει μια ένδεια επιχειρημάτων, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει κανένα επιχείρημα ακαδημαϊκό, επιστημονικό για να στηρίξει το νομοσχέδιό τη και απλά μα λέει να μοιάσουμε με το σπίτι του γείτονα. Επίση. Όπω αναφέρετε την Κύπρο. Για παράδειγμα την Κύπρο και άλλε χώρε. Επίση υπάρχουν και θετικέ εξαιρέσει. Κάτω από την πάλη του φοιτητικού κινήματο και γενικότερα την πάλη του λαού, το ότι στη χώρα μα. Στα δημόσια πανεπιστήμια δεν υπάρχουν δίδακτρα. Θυμίζω σε 22 από τι 27 χώρε Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλονται δίδακτρα και στα προπτυχιακά. Mm -hmm. Άρα υπάρχουν εξαιρέσει και εξαιρέσει. Προφανώ η χώρα μα, για να απαντήσω και στο ερώτημά σα, δυστυχώ για μα δεν είναι εξαίρεση με την έννοια ότι όπω παραδέχεται η Νέα Δημοκρατία, σήμερα υπάρχει τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταλλικιακή ιδιωτική. Υπάρχουν δηλαδή τα κολέγια, τα οποία είναι επαγγελματικά αναγνωρισμένα. Σε αυτά θα προσθεθούν και μια σειρά ιδιωτικά πανεπιστήμια τύπου κολέγια, που θα είναι και αυτά επαγγελματικά και ακαδημαϊκά αναγνωρισμένα. Μια τεράστια δηλαδή θάλασσα πτυχίων, πολλών διαφορετικών ταχυτήτων και κατηγοριών, σε μια εργασιακή ζούγκλα που θα συμπιώζεται τα δικαιώματα όλων προ τα κάτω, αφού αυτό είναι το αποτέλεσμα του ανταγωνισμού και των αποφύτων πολλών ταχυτήτων. Αν θέλετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για το νομοσχέδιο. Δηλαδή ότι μιλάμε για μια πολυκατηγοριοποίηση των πτυχίων. Μιλάμε για πρώτη φορά για τριετή πτυχία στη χώρα μα, τα οποία θα ισοδυναμούν με τα τετραετή, πενταετή και εξαετή πτυχία του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Όπω επίση και ο άδικο τρόπο εισαγωγή, ο άνισο τρόπο εισαγωγή, αφού με ελάχιστη βάση πληρωμή και όχι με βάση εισαγωγή, θα μπαίνουν με βασικό κριτήριο το εισοδηματικό, δηλαδή τη φορολογική του δήλωση, σε πανεπιστήμια και θα δούμε ανθρώπου με 120.000 ευρώ για δίδακτρα. Να βγαίνουν γιατροί χωρίς Τώρα κάτι βλέπουμε. άλλο όλου αυτού του γιατρού που έχουν έρθει από τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Ρουμανία. Γιατροί δεν είναι αυτοί και δικηγόροι. Γι' αυτό και εμεί λέμε, λέμε, ότι υπάρχει και άλλο δρόμο για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Πάντως, για, για, παράδειγμα, γιατρούς, θα δεν πρέπει. Για, για αυτούς αυτού του γιατρού, για αυτού του δικηγόρου, για αυτού του μηχανικού, δεν έθεσε κανένα θέμα 40 χρόνια γιατί πάνε σε ένα πανεπιστήμιο που πληρώνουν χωρί βάση του 10, χωρί εξετάσει. Έρχονται εδώ, αναγνωρίζουν το πτυχίο και το είναι ισότιμο και είναι το ίδιο γιατρό με τον άλλον που μπαίνει με 18, με 19 ή με 20.000 μόρια. Τώρα τι θέτε. Να σας, Άρα, θυμίσω, να σας θυμίσω ότι το ΚΚΕ έχει αντιταχθεί στις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακριβώ διαμορφώνουν αυτή τη μεγάλη αγορά πτυχίων διαφορετικών ταχυτήτων. Από το 80 ισχύουν αυτά που δεν είχαμε μπει ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύουν και από το 80 και ισχύουν ε, και από την οδηγία 36 του 2005 δηλαδή, της τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αναγνώριση στην, Ευρωπαϊκή στην Ελλάδα. Και, το, ένωση, και, 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 και ίσα ίσα λέμε ότι υπάρχει. Και ίσα ίσα εμεί δεν υπερασπιζόμαστε στην σημερινή κατάσταση και λέμε ότι υπάρχει και άλλο δρόμο για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα, μπορούν να ανοίξουν περισσότερε θέσει στα δημόσια πανεπιστήμια σε συνάρτηση με τι κοινωνικέ και επιστημονικέ ανάγκε τη χώρα μα για επιστημονικό δυναμικό. Μπορεί να καταργηθεί ελάχιστη βάση εισαγωγή και μπορούν οι μαθητέ που δίνουν ένα μεγάλο αγώνα με τι πανελλαδικέ εξετάσει να κρατάν βαθμό σε ορισμένα μαθήματα όπω γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια και το 80, έτσι σε... ώστε να μπορούν από καλύτερε θέσει να επαναλάβουν την προσπάθειά του. Για να ολοκληρώνω, νομίζω ότι το πρόβλημα σε αυτή τη φάση είναι για την κυβέρνηση που είναι στριμωγμένη, γιατί το 70% των φοιτητών και ένα αντίστοιχο ποσοστό γενικότερα στην νεολαία είναι ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γι' αυτό βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει φροντιστήριο στη ΔΑΠ ε, στην εθνική συνδιάσκεψη τη προχθέ και καταφέρει να πείσει κάποιον νέο. Δεν φαίνεται. Πάντω έλαβε πολύ θερμό χειροκρότημα. Είναι... Όπω και από την κοινωνία, ναι, λαμβάνει πολύ θερμό χειροκρότημα για αυτέ τι Οι φοιτητέ πλημμυρίζουν, χιλιάδε φοιτητέ πλημμυρίζουν του ανθρώπου όλη τη χώρα. Αν οι, οι φοιτητέ. Προσπαθεί να γεμίσει ένα γυμναστήριο ένα για ένα να χειροκροτήσει. Εγώ είδα, επειδή Αυτή είναι η ουσία. Το 70%. Συγγνώμη να ολοκληρώσω και ό,τι θέλετε. Το 70% διαφωνεί. Παρά τη στάση και τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων, που κάνοντα λοιπόν, την το... ανάγκη φιλοτιμία. Που κάνοντα την ανάγκη φιλοτιμία καταψηφίζουν ένα νομοσχέδιο με το οποίο δεν διαφωνούν επί τη αρχή, αφού έχουν ανοίξει το δρόμο και στην εμπορευματοποίηση και στην ναι. αναγνώριση των κολεγίων και ναι. στα δίδακτα ναι. στα μεταπτυχιακά. Λοιπόν, λοιπόν, ακούστε, κάντε το σχολείο σα προφανώ, ναι. αλλά κρατάω κύριε κάτι. Πιέρο, λέει, πάντως... λέει, λέει ένα λεπτό. Ναι. Λέει ο κ. Κοτσαντή ότι οι φοιτητέ και η νεολαία είναι ναι. απέναντί σα. Ναι. Αυτό πώ απαντάτε. Εγώ θα σα πω δύο εικόνε, επειδή χρησιμοποιήσατε. Γιατί για αυτού είναι τα πανεπιστήμια. Εγώ θα σα αναφέρω δύο εικόνε, επειδή χρησιμοποίησα και ο γραμματέα τη ΚΝΕ μια εθνική συνδιάσκεψη που Πραγματοποιήθηκε όντω πριν κάποιε μέρε με την παρουσία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μουτσοτάκη. Εγώ θα σα παραθέσω δύο εικόνε, οι οποίε είναι πρόσφατε και δύο. Απ' τη μία είδαμε ένα κλειστό γυμναστήριο με 2.000 φοιτητέ, οι οποίοι αποτελούν τη σιωπηλή πλειοψηφία και πολύ περισσότεροι υπάρχουν μέσα στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα που χειροκροτούν αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Ποιε μεταρρυθμίσει, γιατί μίλησε για το 70%. Το 70% των διατάξεων αυτού του νομοσχεδίου αφορούν και καλυτερεύουν την ε, ακαδημαϊκή πορεία των συγκεκριμένων φοιτητών. Και απ' την άλλη, είδαμε εικόνε, επειδή επικαλέστηκε ο κύριο Κοτσαντή κινητοποίηση, ανθρώπου με κράνη, με μαδέρια να παίζουν ξύλο μεταξύ του, το κουκουέ, με, με άλλε αριστερέ παρατάξει. Εγώ αυτέ οι εικόνε. Αυτέ οι εικόνε. Σε Είχις πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, εννοείται. Άμα δείτε και τι εικόνε ε, από τι Όχι, γυμικό. δεν είπα ότι είναι εξωγήινοι. Άνθρωποι είναι, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι μεγαλύτεροι. Η το... νεολαία. Αν ναι. δηλαδή, το, το βασικό αφήγημα τη ελληνική κοινωνία για δωρεάν παιδεία, Όχι, Δηλαδή, επικροτείται ε, ένα, ε, ένα μέτρο εμείς το οποίο αμ, εμείς ε, φέρνει η κυβέρνηση και γνώμονα έχει μόνο το αν μπορεί μία οικογένεια να πληρώσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Κύριε Καλαγεροπούλη, αν διαβάσετε το νομοσχεδίο δεν επικαλεί... Εσείς πρώτοι έπρεπε να είστε υπέρ ε, εμείς, της δωρεάν παιδείας ε, ε, και εμείς να ζητάτε είμαστε, να εμείς γίνουν καλύτερα υπέρ, τα πανεπιστήμιά σας και οι φοιτητικές αιστείες. είμαστε υπέρ του, του Πανεπιστήμιου και το περασπιζόμαστε στην πράξη. Δεν κάνουμε. Ούτε κλείνουμε τι σχολέ, ούτε ε, καταστρατηγούμε την ακαδημαϊκή κανονικότητα. Και μάλιστα επικροτούμε αυτή την νομοθετική μεταρρύθμιση Είναι έτσι όπω πρέπει γιατί, το ελληνικό πανεπιστήμιο. Γιατί, όχι, δεν είναι όπως ε, δεν έτσι όπω πρέπει. Έτσι δεν είναι έτσι όπω πρέπει. Δεν πρέπει οι φοιτητικέ εστίε. Δεν είναι έτσι όπω πρέπει, διότι να πάρα πολλέ ιδεολειπίε και δεν αγωνιζόμαστε. Ε, 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 το ελληνικό πανεπιστήμιο. Εμεί δεν κάνουμε ούτε επαναστατική γυμναστική, ούτε ψευτό αγωνιζόμαστε. Εμεί αγωνιζόμαστε πραγματικά. Και πώ αγωνιζόμαστε Πώ ε, εγώ... αγωνιζόμαστε όταν επικροτούμε κύριε ένα νομοσχέδιο γεωργίου. το οποίο πραγματικά ενισχύει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη. Ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την ανέγερση αισθιών μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κάτι το οποίο, αν το ρωτήσετε τον κύριο Κοτσαντή για τι συμπράξει δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, το νομίζω, 100, νομίζω, δε, τον νομίζω κύριε... θα το πιάσει αλλεργία, κύριε όχι γεωργίου. απλά θα είναι κατά. Εγώ, λοιπόν, εγώ επομένως, από την άλλη βλέπω. Εγώ α... Α... δεν μιλάω ότι εσεί Έχετε μία θέση. Και πόσο μάλλον σα και ένα άνθρωπο που θέλει. ιδίω το ελληνικό Δημοκρατήριο. Ωραία, λέτε τι. Και το, και το και το, το, το Τι αγαπάω. κάνετε για να ε, 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 προκειμένου να στηρίξετε αυτή την απόψή σα. Είστε υπέρ τη ιδιωτικοποίηση. Και απαγορεύεται νο... να είμαστε υπέρ ε, των εκλογών. Μα εδώ πέρα τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι σε, σε μαύρο Εννοείτε χάλι. Είναι Εννοείτε Εννοείτε σε να αγωνίζεστε για να γίνουν καλύτερα. Μαύρο χάλι ήταν το 2015-19 που κάθε χρόνο έπεφτε χρηματοδότης για το πανεπιστήμιο. Και τώρα είναι ωραία. Δεν υπάρχει ότι είναι ωραία. Δεν, δεν είπα έπεσε φίλη και στην άλλη φορά στη Θεσσαλονίκη ότι, από το παράθυρο. Δεν υπάρχει ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε όλα τα πράγματα Μας. στην κυβέρνηση. τι λέτε γνωνία. τώρα, δεν συμφωνώ με τον κύριο, Εδώ, κύριο, Εδώ, κύριο Το θέμα φίλια, είναι επίαιρο. Ποιο δρόμο ακολουθούμε, ακολουθούμε το δρόμο που με σωστέ πολιτικέ, σωστέ μεταρρυθμίσει σε κάποια χρόνια και άμεσα αλλά και, και μακροπρόθεσμα θα είναι καλύτερο το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο ή κάνουμε <συσκά> απλά κινήσει οι οποίε δεν βοηθούν σε τίποτα και μάλιστα δυσφημούν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. <συσκά> Γιατί εστίες, υπάρχουν αυτέ τι αιστείε που είναι υποκατάληψη από ε, μέλη του ΚΚΕ. <συσκά> υπάρχουν υπάρχουν αιστείε που είναι υποκατάληψη από πανεπιστήμια που είναι υποκατάληψη και νομίζω ότι η κατάληψη ω παράνομη πράξη σίγουρα δεν βοηθάει στο να είναι καλύτερη εικόνα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Επομένω, το διώστε, το διώστε, βάλτε την τελεία σα. δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Πράγματα. Ένα λεπτό. Θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα. Ναι. Ε, αν ισχύει ότι είναι αιστείε υποκατάληψη, σχολέ το γνωρίζω. Δεύτερον, αν σκοπεύετε να κάνετε νέε και ποιε κινητοποιήσει. Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο το επικαλείται ο κ. Γεωργίου και το χρεώνει σε εσά είναι οι καταλήψει. Οι καταλήψει από ποια άποψη, από την άποψη ότι ενδεχομένω να χάνονται και κάποια εξάμεινα ήδη έχουν χαθεί. Αυτό σαν μέσο αγώνα, μήπω δεν είναι ένα αποτελεσματικό μέσο. Πάντω οι στήσει, συγγνώμη, ήταν κύριε Πέρα, από υποκατάληψη από εμπόρου ναρκωτικών από QQA, και κυβέρνηση τη της Νέα Δημοκρατία. Του έβαζε πλάτη και έλεγε να μην μπαίνουν οι αστυνομίε. Έβαζε πλάτη στου εμπόρου ναρκωτικών. Ε, το, 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 ναρκωτικών. Το, το κουκουέ, όταν μπήκε η αστυνομία. Κάνει, δεν είπα εμπόρου ναρκωτικών. Όταν μπήκε η αστυνομία για να σπάσει καταλήψει και όταν μπήκε η αστυνομία για να μπει στι αιστείε για να συλλάβει του εμπόρου ναρκωτικών, ήσασταν απέναντι. Άρα χαϊδεύατε τα αυτιά απαντήσω να, με τελείως. τη σειρά. Οι αιστείε δεν είναι υποκατάληψη, είναι υποδιάλυση. Με η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία όπω και με τι προηγούμενε κυβερνήσει. Και αντίστοιχα, μπορείτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ σε όλε τι αιστείε τη χώρα για να δείτε ποια είναι η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται με ευθύνη πρώτα απ' όλα τη σημερινή ε, κυβέρνηση. Δεύτερο ζήτημα. Παράνομο για την ε, κυβέρνηση είναι οι καταλήψει, είναι οι γενικέ συνελεύσει, είναι οι πορείε. Με περιορισμό των διαδηλώσεων νόμο Χρυσοχοίδη, ήταν τα αγροτικά μπλόκα. Παράνομε ήταν και οι απεργίε που κάνουν οι σιδηροδρομικοί που προειδοποιούσαν για το έγκλημα στα Τέμπη. Αν η κυβέρνηση είχε ακούσει, σήμερα δεν θα θρυνούσαμε 57 συναντρόφου μα νεκρού. Τρίτο ζήτημα. Οι σχολέ κλείνουν και τα εξάμεινα χάνονται σαν αποτέλεσμα αυτή τη πολιτική, που σήμερα για την Ελλάδα σημαίνει ένα καθηγητή για 47 φοιτητέ. Αναλογία εξωφρενική για όλο τον κόσμο. Αυτό, για παράδειγμα, είναι μια παγκόσμια εξαίρεση. Η αναλογία 1 προ 47. Η κυβέρνηση δεν επερασπίζεται τι ανοιχτέ σχολέ. σα-ίσα με το νομοσχέδιο που φέρνει, οδηγεί στο κλείσιμο με fast track διαδικασίε μια σειρά τμήματων, ειδικά τη επαρχία. Τα οποία απαξιώνονται και θα κλείσουν χωρί καθηγητέ, χωρί φοιτητέ και χωρί χρηματοδότηση, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Τέταρτο ζήτημα. Θα πείτε και για τι καταλήψει, όμω. Ένα αποτελεσματικό. Ναι, για τι καταλήψει. Κοιτάξτε, αυτό το αποδεικνύει. Γιατί λέτε ότι θα κλείσουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Γιατί μια σειρά φοιτητέ. Μα το λένε ακόμα και οι υπερασπιστέ του νομοσχεδίου. Μα το λένε ήδη και οι υπερασπιστέ. Ότι δεν θα υπάρχουν εισακτέ, ότι οι καθηγητέ θα επιλέξουν να πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θεωρείτε ότι σε ένα χρόνο θα γεμίσει η Ελλάδα, ιδιωτικά πανεπιστήμια και έτσι δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα περιφερειακά σοβαρά Μα όχι, μα εμεί δεν λέμε ότι σε ένα χρόνο θα σταματήσουν να τα περιφερειακά. Λέμε ότι σήμερα ανοίγει ένα δρόμο ναι. για την ακόμα πιο γρήγορη απαξίωση, ακόμα και για το κλείσιμο δεκάδων τμήματων. Καταρχήν το ίδιο το νομοσχέδιο προβλέπει συγχωνεύσει. Προσέξτε δεκάδες, να, δεκάδες να ολοκληρώσω. Δεκάδες δεκάδες κ. Κ. Δεν σα διέκοψα. Έχετε αλλεργία στην αλήθεια μα. Δεκάδε τμήματα κλείσαν εξαιτία σα. Και δεκάδε φοιτητέ Όλα τα τμήματα κλείσανε για δύο χρόνια μέσα στην πανδημία. Οι τελευταίοι που μπορούν να μιλούν που δεν έπαιρνε κανένα μέτρο για, την ασφάλεια και την υγεία των φοιτητών το δεσμευμούν όλα τα χρόνια. Κ. Με κ. το κουκουέ να, πρωτοστάτε. Να, να, στις στις λίγο. Λίγο. Το να κουκουέ πρωτοστατεί σε όλου του αγώνε. Αυτό είναι αλήθεια. Η μόνη αλήθεια που έχετε πει. Πάμε τώρα. Πρωταγωγή Δύο πρωταγωγή χρόνια πρωτα. κλειστά πανεπιστήμια μέσα στην πανδημία. Με του φοιτητέ μακριά από τι σπουδέ του, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση άνοιγε χιονοδρομικά κέντρα, αεροδρόμια και ξενοδοχεία. Αυτοί είναι που κλείνουν τι σχολέ, όπω θα τι κανακλείσουν με τμήματα που θα βάλουν λουκέτο και με αυτό το νομοσχέδιο. Παράδειγμα συγκεκριμένο. τμήματα Frankenstein. Συγγνώμη, οι φοιτητέ. Μα ειναι, το βοηθάει ένα φοιτητή να χάνει το εξαμηνό. Κοιτάξτε, οι φοιτητέ. Εμεί δεν είμαστε υπέρ των χαμένων εξαμηνών. Η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον Οι Μασαντήρη, η κυβέρνηση κλείνει τι σχολέ. Μα πρέπει να πούμε Να τον ακούσουμε. Κύριε Γεωργίου. Αλλήμον. Η κυβέρνηση επέλεξε. Ελένη και κύριε Γεωργίου, παρακαλώ πολύ. Μιλάει ο κύριο yeah, Κοτσαντή, δεν διέκοψε κανένα να τον ακούσουμε. Η κυβέρνηση επέλεξε να φέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αυτή τη χρονική στιγμή ακριβώ για να πιάσει του φοιτητέ στον ύπνο και σε εκβιάζει με την εξαστική τους. Το ότι οι φοιτητές, χιλιάδες φοιτητές, δίνουν έναν τίμιο και δίκιο αγώνα ενάντια στη συκοφαντία, ενάντια στην καταστολή, επιλέγουν μέσα από μαζικέ δημοκρατικέ διαδικασίε τι μορφέ πάλι που θα ακολουθήσουν. Το το που θα λοιπόν, ακολουθήσουν. Θα Τώρα θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, Πάντως, η να κυβέρνηση έπρεπε, πάντα, έπρεπε, πάντα έχει, τους έχει, τους. έχει, συγκεκριμένη ε, επιλογή. Δηλαδή, νομοσχέδια για την εκπαίδευση θα περνάνε μόνο στην εξεταστική και μόνο το καλοκαίρι. Με όλε τι κυβερνήσει. Πάμε παρακάτω. Επειδή οι φοιτητέ λοιπόν έχουν κάνουμε διάλογο. Ένα δευτερόλεπτο, δεν Ένα δευτερόλεπτο. εξετασκή δεν έπρεπε να νομοθετήσει η κυβέρνηση επειδή υπάρχουν εξεταστικέ στα πανεπιστήμια. Απίστευτα πράγματα. Δεν σας διέκοψε. Αφήστε τον να πει την άποψή του την είπε. Θα ρωτάμε το κουκουέ για να συνεχιστεί η νομοθετική. Τι θα κάνουμε Έχετε ζοριστεί τόσο και έχετε στριμωχτεί από τη μεγάλη των φοιτητών που στο που είστε σε παραλήρημα και σε τύφλωση αντικουκουέ. Αυτό να το κρατήσουν οι τηλεθεατές μας. Πάμε τώρα παρακάτω. Οι φοιτητέ επιλέγουν μαζικά και δημοκρατικά τι μορφέ πάλι του. Και από ό,τι φαίνεται, έχουν και αποτέλεσμα. Ο Μητσοτάκη, ο κύριο Πρωθυπουργό, έλεγε τον Δεκέμβρη στον προπολογισμό ότι το νομοσχέδιο το Γενάρη θα είναι νόμο του κράτου. Έχει μπει Μάρτη και τώρα η κυβέρνηση φέρει το νομοσχέδιο, κάτω από την πίεση και την καταγραφή των νέων. Άρα, οι αγώνε των φοιτητών, ναι, έχουν αποτέλεσμα, έχουν καθυστερήσει λοιπόν, και το νόμο. Τώρα να ολοκληρώσω, βάλτε, να ολοκληρώσω δηλαδή, με δηλαδή, τα δηλαδή, θέματα όμως. αυτά των αιστιών και τη χρηματοδότηση, να πω μόνο ότι η χρηματοδότηση για να ξέρουν τη τηλεθατή. Μας. Το 2009 ήταν 380 εκατομμύρια και φέτο είναι 127. Αυτή είναι η χρηματοδότηση των δημοσίων πανεπιστημίων, στο 66% κάτω. Και δεύτερον, όσον τώρα, αφορά τι αιστείε με ΣΔΙΤ. Ακριβώ, μα εσεί πέρασε για την ανάπτυξη που λέτε ότι έχετε φέρει, και εμεί λέμε ότι αυτό δεν μεταφράζεται σε βελτίωση των συμφώνων σπουδών και διαβίωση των φοιτητών. Θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο τη ΩΝΕΔ και τον γραμματέα τη ΚΝΕ να μου απαντήσει κάτι σύντομο, το οποίο πραγματικά είμαι σίγουρο ότι ούτε οι τελευταίε μα το έχουν καταλάβει. Έχουμε περάσει περισσότερο από αμφιθέντρια και εγώ έχω περάσει. Θυμάμαι όταν τελείωναν οι φοιτητικέ εκλογέ σε μεγάλο βαθμό να ξέρουμε ποιο τι κέρδισε. Εσεί οι δύο υπάρχει κάτι οξύμορο τα τελευταία χρόνια. Κερδίζετε και οι δύο τι εκλογέ. Τελικά μπορείτε να μου πείτε από την πλευρά τη Ανέτη, εσεί τι κερδίζετε. Εμεί προτείναμε πέρσι. Πώ γίνεται να τι κερδίζετε και εσεί και εκεί. Προτείναμε πέρσι. Τώρα αυτό δεν έχει να κάνει με το νομοσχέδιο του Όχι, δεν έχει να κάνει. Αλλά... Έχει να κάνει με την επιρροή στου φοιτητέ. Δηλαδή, ποιο είναι ο πρώτο τελικά στου φοιτητέ. Η Δάπνου Δουφουκού είναι πρώτη εδώ και 36 χρόνια. Και να σα πω και κάτι. Όχι πέρυσι... τα τελευταία χρόνια ρωτάω. Τώρα είστε εσεί πρώτοι, λέτε. Τα τελευταία 36 χρόνια σα είπα. Μάλιστα. Πρώτοι. Άρα είστε και τα τελευταία, λέτε. Ακριβώ. Και λοιπόν, το Κουκουέ γιατί λέει ότι είναι πρώτο Το Κουκουέ κάνει εκλογέ άλλε μέρε από αυτέ. Μα απα... δεν το τα αυτές, απα... Υπογράψαμε πέρσι. Για να καταλάβετε το εξή παράδοξο. Υπογράψαμε πέρσι. Οι φοιτητέ, δηλαδή οι φοιτητικέ μα παρατάξει, όχι εγώ και ο κύριο Κοτσαντή. Υπογράψαμε ένα έγγραφο το οποίο όριζε ότι οι εκλογέ θα γίνουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία και το Κουκουέ <laughs> πήγε σε υποδρύση λόγου. Ενό και δύο μήνων και έκανε εκλογέ μόνο του. Ε, άλλη μέρα και άλλη ώρα. Οπότε το, το βόλεπε. Αυτό δηλαδή, είναι μια το πραγματικότητα. Πείτε το μας. αναγνωρίζουν και οι φοιτητέ. Σε κάθε περίπτωση, εμεί αυτό που προτείναμε πέρσι είναι να σταθεί ένα όργανο όπω υπήρχε παλιά η ΕΦΕ Χρόνια το λένε αυτό. Ναι, λένε. να υπάρχει ένα όργανο το οποίο πλην. Του, του, βασικού που θα είναι ο, ο, ο θεσμοθετημένος θεσμοθετημένο συνομιλητή των φοιτητών με το Υπουργείο Άρα, λοιπόν. θα έχει και μια επίβλεψη στι φοιτητικέ εκλογέ. Κάτι το οποίο και δεν έγινε από Για πείτε δυναμή. μου κι εσεί, πώ γίνεται να είστε πρώτοι και δύο. Κοίταξτε, όταν όλε ναι, δηλαδή, ναι, όλοι, ναι. όλοι, όλοι οι παρατάξει, όχι μόνο της Κνέ, η παράταξη τη ΚΝΕΗ Παζοδαστική, λένε ότι η Παζοδαστική είναι πρώτη δύναμη και η ΔΑΠ λέει ότι είναι αυτή η πρώτη δύναμη, τότε το πρόβλημα δεν το έχουμε εμεί σίγουρα, το έχει η ΔΑΠ, α Σίγουρα δεν φταίνουν οι φοιτητέ, οι χιλιάδε που ψηφίζουν. Λοιπόν, από, θα... εκεί και θα... και πέρα, θα... από εκεί ναι. και πέρα, όταν το 70% των φοιτητών αντιδρά σε αυτό το νομοσχέδιο. Τότε να είναι σίγουρο ο κύριο Γεωργή ότι και σε αυτέ τι φοιτητικέ εκλογέ οι παστοσταστικοί εκφράζοντα αυτό το 70% θα είναι για άλλη μια φορά πρώτη δύναμη για Άς. τρίτη συνεχόμενη λοιπόν, φορά. Κάτι μου λέει ότι και σε επόμενε θα στείλει και οι δύο πρώτοι με αυτή την ανάγνωση. Λοιπόν, λοιπόν θέλω να Καλό να... είναι αυτό. <laughs> Πάντω <laughs> πέρσι οι <laughs> υπόλοιπε δυνάμει ε, και σε επικοινωνία που υπήρξε αναγνώρισαν την νίκη τη ΔΑΠ. Τώρα ο κύριο Κοτσαδί μπορεί να θέλει όπως να πιστεύει. δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό υπάρχει εκεί που υπάρχει και η στήριξη τη μειοψηφία των φοιτητών στο νομοσχέδιό σα δηλαδή, υπάρχει, εδώ στα υπάρχει, όνειρά σα. Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση δύο κόσμων. Και νομίζω ότι η αποδοχή που έχει και, και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εγγένει από την ελληνική κοινωνία και από του νέου ανθρώπου. Αποτυπώθηκε και σε πολύ μεγάλο βαθμό πέρυσι στι εθνικέ εκλογέ. Στο ηλικιακό γκρουπ 1734 δεν ήταν πρώτο το κουκουέ, ήταν μια δημοκρατία, το... κύριε Κοτσάτη. Πού να ξέραν νομίζω... οι φοιτητέ και α το κρατήσουν για τι ευρωεκλογέ yeah. ότι ψηφίζοντα την κυβέρνηση Λέτε να δούμε το, Λέξα, το κουκουέ, δίνουν, το λευκή Επιταγή, δίνουν λευκή, λευκή επιταγή για ήταν να υποβαθμίζετε και να απαξιώνετε το πλήρω. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και του δύο. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο τη ΟΝΕΔ, τον κύριο Γεωργίου. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Γεωργίου. ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η Παρασκευή Ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο το οποίο προέρχεται από τα σπλάχνα τη Νεολαία τη Νέα Δημοκρατία, κάτω το οποίο έχει σχεδιαστεί από το 1987 και λοιπόν. είναι, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή την νομοθετική ρύθμιση κυβέρνηση. Εδώ θα πολύ είμαστε την Παρασκευή είναι, Πανελλαδικό Καζατή. Φοιτητικό Συλλαλητήριο, 12 η ώρα στα πείτε, προπήλαια. Πέρα. Θα βουλιάξει για άλλη μια φορά η Αθήνα και εκεί θα φανούν και οι πραγματικέ πλειοψηφίε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και του δύο. Να είστε καλά.